Θα πάω στον κύριο Μπατιέλο που είναι και γραμματέας της ΧΝΕ, αλλά άρα έχει σχέση και με την νεολαία. Η άποψη του κόμματός σας για την Ευρώπη είναι γνωστή. Κάνετε την σφοδρή κριτική σας σε πολλούς ευρωπαϊκούς θεσμούς. Όμως το ερώτημά μου είναι, εφόσον υπάρχει αυτό το δίλημα και υπάρχει η οριοθέτηση μεταξύ ακροδεξιάς λαϊκιστών από τη μία και μη λαϊκιστών ακροδεξιών, που ενδεχομένως να είναι μια πλειοψηφία που είναι και υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εσείς ως ΚΚΕ λογικά δεν τάσεστε με την άλλη πλευρά, δεν τάσεστε προφανώς με τους ακροδεξιούς, δεν τάσεστε με τους λαϊκιστές, άρα εκ των πραγμάτων δεν είστε στο άλλο μέτωπο που είναι φιλοευρωπαϊκό? Δεν είναι ακριβώς έτσι ο διαχωρισμός. Όχι, αν είναι αυτός ο διαχωρισμός. Δεν είναι αυτός ο διαχωρισμός. Γι' αυτό σας ρωτώ. Και επιτρέψτε μου αρχικά να κάνω ένα σχόλιο, επειδή έχουμε ένα σχετικό προνόμιο. Να είμαστε κοντά στην νεολαία και λόγω των οργανώσεων της ΚΝΕ, γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ήταν, είναι και θα είναι πάντα μπροστά στους αγώνες όλου του λαού και της νεολαίας. Νομίζω ότι είναι και το μόνο κόμμα πια που έχει έτσι πολύ ενεργή νεολαία, να το πω έτσι. Τα άλλα κόμματα λίγο οι νεολαίες είναι... Στους βασικούς χώρους βεβαίως. Ναι. Θέλω να δώσω μια εικόνα, γιατί πολλή συζήτηση μπορεί να γίνει, εικασίες, δημοσκοπήσεις, που έχουν βεβαίως το ενδιαφέρον του και εκτιμήσεις, αλλά υπάρχει μια εικόνα που είναι αισιόδοξη και είναι αισιόδοξη για την νεολαία και είναι αισιόδοξη για μεγαλύτερο κόσμο. Από ό,τι φαίνεται, δεν μπλέκει ένα μεγάλο τμήμα της νεολαίας στη μιζέρια, στη μιζέρια που προσπαθεί να επιβάλλει το κεντρικό πολιτικό σκηνικό. Ναι, ποια στη μιζέρια του να διαλέξω το λιγότερο κακό. Αν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος 17, 18, 19 χρονών να σκέφτεται με το τι είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο κακό, να μην κάνει κριτήριο ολόκληρη τη ζωή του και κυρίως κριτήριο το μέλλον που έχει μπροστά του. Πάντως, αν η Ευρώπη κινδυνεύει από την ακροδεξιά ή από την ενίσχυσή τη, δεν είναι το λιγότερο ή το μεγαλύτερο υπαρκτό κακό, είναι έτσι δεν είναι. Υπαρκτό είναι. Θέλω να πω ότι δεν είναι ένα ψευδοδίλημα. Όταν λέω το μικρότερο κακό, όχι, είναι υπαρκτή άνοδο τη ακροδεξιά. Αλλά έκανα ένα πρώτο σχόλιο σε σχέση με τα προηγούμενα. Γιατί. Το μικρότερο κακό στο θέμα της κυβέρνησης στην Ελλάδα είναι κάτι το οποίο έπαιξε τα προηγούμενα χρόνια και που μας έφερε στην κατάσταση που μας έφερε. Και πάντα, και πλέον και με την ιστορική πείρα την πρόσφατη, την παλιότερη, πάντα ήταν σκαλοπάτι για το μεγαλύτερο κακό. Στο κομμάτι της Ευρώπης και της ανόδου της ακροδεξίας είναι ένα υπαρκτό γεγονός. Αλλά αν δεν μελετήσεις και δεν διακρίνεις και δεν κρίνεις τελικά τι είναι αυτό που την τρέφει, δεν μπορείς να χτυπήσεις και τη ρίζα της. Αυτό στο αυτό οποίο λέτε έχετε δίκιο. Εγώ ρωτώ στο δίπολο μεταξύ αυτών που είναι από μα εδώ και από εκεί. Μα γι' αυτό ακριβώς δεν είναι δίπολο. Εκ των πραγμάτων μα δεν θα γι' αυτό ακριβώς δεν είναι δίπολο. Γιατί η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το σύνολο των κομμάτων που στηρίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, στηρίζει τα οικονομικά συμφέροντα που τελικά θρέφουν τις ακροδεξιές φωνές. Πείτε μου εσείς, στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στη Γαλλία, η υλοποίηση μιας πολιτικής, είτε αν την πούμε προοδευτική, είτε αν την πούμε συντηρητική, η οποία όμως είναι κατά βάση και σε βάθος αντιλαϊκή. Δίνει ή δεν δίνει το έδαφος σε όλες αυτές τις ομάδες, τις ακροδεξιές, που βεβαίως έχουν και πολλά άλλα χαρακτηριστικά. Στην Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια το προσφυγικό το έδωσαν το έδαφος η κρίση. Το προσφυγικό και το μεταναστευτικό. Και αυτό, όλα αυτά για να αντιμετωπιστούν, γιατί το θέμα δεν είναι να κοιτάμε μόνο και να κρίνουμε, είναι να τα αντιμετωπίσουμε. Για να αντιμετωπιστούν χρειάζεται πάλι συνολικά ενάντια στο σύστημα και στα οικονομικά συμφέροντα που τη θρέφουν. Στις 9 του Μάη, μεθαύριο, την Πέμπτη, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και η ΚΝΕ κάνουμε μια συγκέντρωση στο Θησίο και θέλουμε να κάνουμε και ένα κάλεσμα από την εκπομπή σας. Η μέρα είναι η μέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών. Είναι η μέρα της Ευρώπης. Ωραία, μου δίνετε την καλύτερη πάσα για να συζητήσουμε αυτό. Η 9η του Μάη είναι η μέρα της αντιφασιστικής νίκης. Βεβαίως, εντάξει, ελάτε, όποιος θέλει να έρθει να παλέψει ενάντια στο φασισμό. Όποιος θέλει να παλέψει ενάντια στο φασισμό, εκείνη τη μέρα πρέπει να είναι εκεί. Γιατί 9 του Μάη του 1945 είναι η μέρα που συνθηκολόγησε ο Χίτλερ. Κάτω και από την πίεση. Η Χίτλερ είχε αυτοκτονήσει. Ναι, η ναζιστική Γερμανία είναι σωστό. Η ναζιστική Γερμανία μετά την επέλαση του κόκκινου στρατού και την απάντηση. Είναι η μέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών. Τι δείχνει αυτή η μέρα και γιατί δεν είναι η μέρα της Ευρώπης? Γιατί ο φασισμός και η ακροδεξιά δεν πολεμιέται με περισσότερο Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολεμιέται με περισσότερη πάλι ενάντια σε αυτό το σύστημα. Και μπορούμε να πούμε ότι η νεολαία θα στείλει ένα πολύ μεγάλο και δυνατό μήνυμα. Και από το Θησίο και από αλλού. Να σας ρωτήσω κάτι. Τάκη, ναι. Θα μου επιτρέψει. Μετά να ρωτήσω κάτι. Θα μου επιτρέψει. Θεωρείτε ότι αν διαλύονταν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν καλύτερα τα πράγματα? Δηλαδή θα είχαμε λιγότερη ακροδεξιά? Δεν, δεν μιλάμε για γενική διάλυση και δεν μιλάμε για την. Μετά, να διαλέξουμε
Ναι. Σε μια διαφορετικού τύπου είδους ένωση μονοπωλίων. Άρα, επί της ουσίας μου λέτε ότι θέλετε να αλλάξετε την Ευρώπη από τα μέσα, όχι να τη διαλύσετε. Θέλουμε να φτιάξουμε μια Ευρώπη για τους λαούς της. Ναι. Θέλουμε να γκρεμίσουμε την Ευρώπη των μονοπωλίων, γιατί αυτό είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θυμηθείτε το πρώτο της όνομα, πριν την ΕΟΚ, για την άνθρακα και το χάλιβα. Σύμφωνοι. Τέτοιος ήταν ο χαρακτήρας της. Ναι, αλλά αν γκρεμιστεί με την κοινή πάλη όλων των λαών. Με την κοινή πάλη όλων των λαών, συνολικά παίρνοντας τις τύχες, οι λαοί της οικονομίας, τα κλειδιά της οικονομίας, εξουσίας στα χέρια τους. Κοιτάξτε να δείτε, είναι πλέον αποδεδειγμένο από χίλιες μπάντες και δεν το λέει το κουκουέ αυτό. Το λέει το 74% του ελληνικού λαού, το οποίο στο πρόσφατο Ευρωβαρόμετρο έβγαλε δυσπιστία απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Και έτσι είναι, και δεν είναι ακροδεξιά αυτό γενικά. Όχι, το προφανώς, αλίμονο αν το 78% ήταν ακροδεξιά. Το κορμάκι του ελληνικού λαού ξέρει τι σημαίνει ενισχυμένη εποπτεία. Το κορμάκι του ελληνικού λαού που παραμένει και μετά τα μνημόνια, που παραμένει και με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε πρέπει να πούμε ότι η νεολαία έχει μια μεγάλη επιλογή να κάνει την πραγματική διαφορά. Κόντρα στη μιζέρια, τα ψίχουλα, το μικρότερο κακό, να ψηφίσει κουκουέ παντού. Κύριε Μπατιέλο, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Θεωρείτε, πέρα από αυτά που ακούστηκαν, θεωρείτε ότι υπάρχει κάτι καλό που κάνει αυτή η Ευρώπη? Γιατί, ας πούμε, το κόμμα σας στέλνει ευρωβουλευτές. Είχε ευρωβουλευτές και στο προηγούμενο κοινοβούλιο, θα έχει και σε αυτό προφανώς. Αυτοί οι ευρωβουλευτές λειτουργήσαν. Και μακάρι να έχει και περισσότερους. Οκ, αυτό θα το αποφασίσουν οι πολίτες. Λειτουργήσαν στο να γίνει κάτι καλό στην Ευρώπη? Έχει γίνει κάτι καλό, υπάρχει κάτι καλό, ή είναι μόνο μαύρο για εσάς η Ευρώπη? Λειτουργήσαν κυρίως οι ευρωβουλευτές μας στο να είναι μοναδική. Γιατί για να ζητάτε την ψήφο και να σταλούν και οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, πρέπει να ξέρουμε ότι αυτοί κάνουν κάτι, ότι κάνουν κάτι θετικό. Ένα από τα πιο σημαντικά, για να μην σας πω το μόνο, γιατί δεν είναι το μόνο, είναι ότι είναι οι μόνοι ευρωβουλευτές που ενημερώνουν πραγματικά τον ελληνικό λαό για το τι αποφασίζεται, που τελικά εξειδικεύεται και υλοποιείται τόσο από τις κυβερνήσεις όσο και από άλλους κρατικούς φορείς σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Το πιο χαρακτηριστικό, εμβληματικό παράδειγμα αυτού της συνεισφοράς είναι η ίδια η συνθήκη του Μάστριχτ. Εσείς μπορείτε να το γνωρίζετε καλύτερα και από μένα ηλικιακά, ότι το 1992 η μόνη εφημερίδα, η μόνη που την έβγαλε τη συνθήκη του Μάστριχτ, το ξέρουμε, που είχαμε απόλυτη διαφωνία και επιβεβαιωθήκαμε και μέσα στα χρόνια που εννοείται ενημέρωση, ως κείμενο. Ως κείμενο, μάλιστα. Ολόκληρο, ξεχωριστό, μεταφρασμένο. Η αλήθεια είναι ότι παλιότερα δεν δίναμε σχεδόν καθόλου σημασία στις ευρωεκλογές, ούτε στους ευρωβουλευτές. Ήταν μια διαδικασία ακριβώς με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενημερωθεί και να αγωνιστεί ο ελληνικός λαός μαζί με τους υπόλοιπους λαούς ενάντια της. Θα θέλετε να μου πείτε ένα-δυο από τα καλά που έχουν γίνει στην Ευρώπη και με τη δική σας συμμετοχή των ευρωβουλευτών? Αυτά τα καλά δεν μπορούν να κριθούν, γιατί γίνονται με κριτήριο συμφέροντα μεγάλων μονοπωλιακών ομήλων ευρωπαϊκών. Λέτε να εξάγουμε εργατικό δίκαιο. Τι έχει εξάγει? Τι έχει δηλαδή θεσμοθετήσει, γιατί για να μιλήσουμε λίγο πιο πραγματικά. Όχι, για την Ευρώπη των εργαζομένων. Εντός της κοινότητας της Ευρωπαϊκής. Τον Ευρωπαϊκό. Τι έχουμε πάρει εμείς? Έχουμε πάρει τα mini jobs της Γερμανίας και έχουν γίνει ελαστικές σχέσεις εργασίας στην Ελλάδα. Έχει γίνει δηλαδή ένας νέος άνθρωπος να βγαίνει στην παραγωγή και το μόνιμη σταθερή δουλειά με δικαιώματα να είναι. Επειδή δεν μπορούμε να πούμε σύντομα ανέκδοτο γιατί είναι τραγικό. Να είναι παραμύθι. Τα mini jobs. Πάντως είναι διεκδικήσιμο αυτό. Είναι τα 8 μήνα, τα 6 μήνα, τα 3 ώρα, όλα αυτά. Ήταν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνο με οργάνωση και αγώνα, συνολικά, είναι. Και σε ρήξη προφανώς, γιατί με αυτά τα συμφέροντα πρέπει να έρθει σε ρήξη, λέγατε για την Κίνα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για καπιταλιστικούς ανταγωνιστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παραγωγή μέσα στα πλοία όπου είναι εκτός φορολογικού συστήματος και εκτός δικαίου. Να σας πω ακριβώς γιατί είναι όλα μέσα αυτά. Είναι μια ένωση που προσπαθεί να λειτουργήσει ανταγωνιστικά προς άλλες καπιταλιστικές μεγάλες χώρες, όπως είναι η Ρωσία, η Κίνα, με πολύ πιο φθηνό εργατικό δυναμικό. Ποια είναι η λύση αυτού του καπιταλιστικού ανταγωνισμού? Ποια αποδείχτηκε πάντα? Να πέσει το εργατικό δυναμικό, η τιμή του, μάλιστα, στην Ευρώπη. Εγώ να πέσει στην Ελλάδα, ότι αν δεν να πέσει στη Γερμανία, να πέσει παντού. Ναι. Γιατί βγαίνουν στη Γαλλία τα κίτρινα γυλαίκα? Γιατί ο κύριος Μακρόν είχε τους μαθητές πιστάγκωνα δεμένους, λες και ήταν τρομοκράτες? Ή η αστυνομία, η γαλλική? Να σας πω, εγώ είμαι πρόεδρο του κύριου Μακρόν. Εγώ σας ρώτησα για τα αποτελέσματα. Ξέρετε, γιατί? Διότι μια συζήτηση που υπάρχει, και την έχετε διαβάσει κι εσείς και την ακούτε, είναι ότι τώρα τι κάνουν οι ευρωβουλευτές στην Ευρωβουλή? Πάνε, παίρνουν το μισθό των 13.000 ευρώ και μας θυμούνται κάθε 5 χρόνια και ζητάνε την ψήφο μας. Για τους ευρωβουλευτές του κουκουέ δεν μπορεί να το πει κανένα. Στα ζητήματα ενημέρωση, στα ζητήματα ότι δεν έχουν ψηφίσει ποτέ κάτι αντιλαϊκό, κάτι που το οποίο θα έρθει σε αντιπαράθεση
σε σχέση με τα συμφέροντα των εργαζομένων. Μάλιστα. Και για την άνοδο της ακροδεξιάς, επειδή έγινε αυτή η συζήτηση και το θεωρήθηκε η τοποθέτησή μου ότι είναι οικονομική η εκτίμηση που κάνουμε. Η οικονομική εξήγηση δεν αρκεί. Η λογική. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή είναι οικονομιστική λογική το να πεις ότι μεγάλα οικονομικά συμφέροντα τους τροφοδοτούν. Αφήστε την κρίση, αφήστε τα μεγάλα οικονομικά. Στην Ελλάδα δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα. Στις υπόλοιπες χώρες. Όταν, και σας ρώτησα κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο, γιατί υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Όταν έρχεται στην επιφάνεια του δημόσιου λόγου πολιτικού μέσα σε συγκυβέρνηση με ένα κόμμα που θεωρεί τον εαυτό του δώστε και προσδιορίζει το χρόνο να πάμε σε διάλειμμα. Το πάμε... κόκκινος και μαύρος φασισμός. Ολοκληρωτισμός, είπα κύριε Μπαχιέρα. Ολοκληρωτισμός και όπως θέλετε. Και είστε απόλυτα ολοκληρωτισμός. Όταν η Ευρωπαϊκή Ηρεμήστε. Ηρεμήστε. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Επειδή αυτό που είναι η επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν δεν αποφασίσει των δύο άκρων. Η επέμβαση στην Ουκρανία που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πάμε αμέσως μόλις γυρίσουμε από τις διαφημίσεις. Πάμε σε διάλειμμα και μόλις γυρίσουμε από τις διαφημίσεις.